Τα οκρανικά στρατιωτικά αεροδρόμια στο Λούτσκ και στο Ιβάνο Φρανβίσκ τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αυτό ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο επίσημος εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασενκόφ. Το πρωί της 11ης Μαρτίου, όπλο μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας έπληξαν τη στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας. Τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Λούσκ και στο Ιβάνο Φρανβίσκ έχουν τεθεί εκτός δράσης, δηλώσε ο Κονασένκοφ. Σύμφωνα με τι Ουκρανικέ πηγέ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Επιπλέον, η πόλη Βολνοβάκφα απελευθερώθηκε από μια ομάδα στρατευμάτων τη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονένσκι, ο Ρώσο αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, μαχητικά αεροσκάφη και στρατιωτική αεράμινα κατέριψαν τρία Ουκρανικά ελικόπτερα Μη-24, οκτώ μη επανδρομένα εναέρια επανδρωμένα εναερια συμπεριλαμβανομένων πέντε μπαρακτάρ. Η επιχειρησιακή, τακτική και στρατιωτική αεροπορία έπληξαν 107 αντικείμενα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συμπεριλαμβάνονται 6 κέντρα διοίκηση και ελέγχου και κέντρα επικοινωνία, 14 αποθήκε πυρομαχικών και καυσίμων και λιπαντικών, 11 μέρη όπου συσσωρεύονται στρατιωτικό εξοπλισμό. Συνολικά, κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, στέθηκαν εκτό δράση 3.213 αντικείμενα τη στρατιωτική υποδομή τη Ουκρανία. Καταστράφηκαν 98 αεροσκάφη, 118 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, 1041 άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 113 συστήματα πολλαπλών πυράβλων εκτόξευσης, 389 πυροβόλα και όλμη πεδίου, 843 μονάδες ειδικών στρατιωτικών οχημάτων. Επίθεση drone των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων σε οχυρωμένο προπύργιο Ουκρανών Εθνικιστών καταγράφηκε σε βίντεο. Το UAV Cruises χτύπησε τον στόχο από ύψο περίπου 4.000 μέτρων με πυρομαχικά ακριβία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμάς.